Είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη υποδρομία στα 1800 μέτρα, όλα έτοιμα, υψώνει ο βοηθός. Εκκίνηση για την δεύτερη υποδρομία, καλή για όλα τα άλογα. Για την πρωτοπορία αρχικά πιέζει το νούμερο 3, Don't Cry For Me. Κοντά είναι και το νούμερο 2, Black Trilby. Από μέσα Φιδιπίδης το νούμερο 1 θέλει και αυτός να πάρει μια καλή θέση και θα οδηγήσει τα πρώτα μέτρα Φιδιπίδης. Έρχεται πιο εσωτερικά τώρα ο Ensign, επιμένει και μπαίνει επικεφαλής. Ensign οδηγεί την υποδρομία. Στη δεύτερη θέση πλέον ο Φιδιπίδης, τρίτο άλογο το νούμερο 3, Don't Cry For Me. Από το κάγκελο βελτιώνεται το νούμερο 4, Asian Sky. Στην πέμπτη θέση είναι το νούμερο 7, Hamlet Lab. Πιο πίσω ακολουθεί το νούμερο 2, Black Trilby. Εξωτερικά το νούμερο 6, Αλανάρι. Αλανάρι προσπερνάει, περνάει στην πρώτη τελευταία θέση και αφήνει τώρα ο αγωγό το νούμερο 2, Black Trilby. Προπορεύεται το νούμερο 5, Ensign, έχοντας εξωτερικά του το νούμερο 1, τον Φιδιπίδη. Και λίγο πιο έξω το νούμερο 7, Hamlet Lab. Παρακολουθεί τους δύο πρώτους, έχει έρθει κοντά τους και η φοράδα, το νούμερο 4, Asian Sky, αυτή είναι η πρώτη τετράδα. Ακολουθεί το νούμερο 3, Don't Cry For Me, και το νούμερο 6, Αλανάρι. Αυτά τα 6 άλογα είναι μέσα σε 4-4,5 μήκη απόσταση στο ένα από το άλλο. Το πρώτο από το έκτο δηλαδή, και ο μόνος που λείπει από το πλάνο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι το νούμερο 2, Black Trilby. Πλησιάζουμε για το σημείο των 600 μέτρων, με το νούμερο 5, Ensign, να έχει το κάγκελο δίπλα του Φιδιπίδης. Αρχίζει να γεμίζει τα δύο άλογα, τα δύο μόσταυλα. Ετοιμάζονται να μπουν στην είσοδο της τελικής ευθείας. Αποκτά ένα προβάδισμα σε αυτή τη χρονική φάση ο Φιδιπίδης, ο οποίος κάνει την κίνησή του, περνάει μπροστά και θέλει τώρα να ξεφύγει. Φιδιπίδης μπαίνει στην είσοδο της ευθείας και αναλαμβάνει τον καταδιώξιο Hamlet Lab, το νούμερο 7. Πιο πίσω κάνει προσπάθεια να αναπτυχθεί το νούμερο 4, Ensign. Πίσω δεξιά από την κερκίδα ανεβαίνει και ο Αλανάρι. Φιδιπίδης έχει διαφορά τριών μικών από το Hamlet Lab. Ο Hamlet Lab προσπαθεί να μειώσει την ψαλίδα. Λεψαλίδα στέκεται πάντα στα τρία μήκη. Φιδιπίδης κατευθύνεται προς την νίκη. Ο Hamlet Lab προσπαθεί τώρα να σώσει την δεύτερη θέση και θα τα καταφέρει, έχω την εντύπωση, μπροστά από την Asian Sky, πολύ κοντά, και ο Αλανάρι, ο οποίος